Το ξαναλέω. Η εκπομπή αυτή έχει γραφτεί στις 12 του μήνα. Προβάλλεται απόψε, 5η 18, λόγω υποχρεώσεων που είχατε και δεν θα ήσασταν στην Αθήνα. Γι' αυτό το έχουμε κάνει κατά αυτόν τον τρόπο. Το επισημαίνω για μια ακόμα φορά, γιατί δεν ξέρω μέχρι την 5η που θα φτάσουμε. Πώς θα είναι τα πράγματα. Όχι, μιλάει η εμπειρία και η σοφία του ανθρώπου που έχει παρακολουθήσει κυριολεκτικά από το μέτωπο γεωστρατηγικές εξελίξεις. Και έχετε ένα απόλυτο δίκιο ότι όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στη γειτονιά μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, παγκοσμίως και διεθνώς, δεν ξέρουμε τι θα έπρεπε να είχαμε σχολιάσει. Να το πω λαϊκά, έχει μέλλον αυτή η σχέση? Όχι τόσο λαϊκά πια. Δηλαδή, τι εννοώ? Μιλάνε για υβρίδιο, μιλάνε για ένα παράδοξο συγκυβέρνησης που κρατάει όμως 4 χρόνια. Και πάλι ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι το Γενάρη του 2015 ποια ήταν η εκλογική αποτίμηση των δυνάμεων εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, ποιοι υποστήριζαν τι, και τότε έτσι εξηγείς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη συγκυβέρνηση της πατρίδας μας με τους ΑΝΕΛ. Ξέρετε, εγώ έχω μία αγωνία εν ώψη και της απλής αναλογικής που θα μας εξαναγκάσει όλους να λειτουργήσουμε διαφορετικά, έτσι, να λειτουργήσουμε με συνενέσεις. Και γι' αυτό δεν ξεχνώ το γεγονός ότι για τους περισσότερους συμπολίτες μου οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι κυβερνήσεις που δεν ήρθαν σε μία πιο δημοκρατική κουλτούρα στα κοινά, ήρθαν αναγκαστικά με τα μνημόνια, είναι δαιμονοποιημένες. Αν ξέρεις, κύριε Χαρίτου, τη Γερμανία, που έχει μακράν παράδοση κυβερνήσεων συνεργασίας για την Ελλάδα, έμαθα κι εγώ κι εσείς ότι η κυβέρνηση συνεργασίας ούτε λίγο ούτε πολύ μαζευόμαστε όλοι μαζί που θέλουμε να κάνουμε πολιτικές λιτότητας. Επομένως, δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει στο προγραμματικό του σχέδιο με κυβερνήσεις οι οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν στον αντίποδα. Θα μου πει όμως κάποιος, και γιατί κρατάει, βρε παιδί μου, 4 χρόνια αυτή η σύμπραξη? Μήπως εσείς γίνατε ακροδεξί, όπως μας λένε? Μήπως ο κύριος Καμένος έγινε ΣΥΡΙΖΑ? Κρατάει γιατί ακριβώς δεν έγινε σε μια λογική, όπως είδαμε, της κυβέρνησης συνεργασίας, αθροίζω βουλευτικές έδρες για να μην χάνονται δεδηλωμένοι. Έγινε με έναν τρόπο που λέει, σε αυτά μπορούμε να πάμε μαζί και θα πάμε. Βεβαίως είναι εκμεταλλεύσιμο και πολλές φορές προκαλεί σε όλους μας έκπληξη όταν ο συγκυβερνήτης αποφαίνεται περί εξωτερικής πολιτικής. Γιατί εκεί δεν ήταν και δεν παραμένει αυτό που είναι το ισχυρό συμπολιτικό. Ένα δεδομένο είναι αυτό το οποίο μόλις περιγράψατε. Ένα άλλο δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια διάσπαση, να το πω, μια πολυφωνία εντός των ανεξάρτητων Ελλήνων πλέον. Για το αν θα έπρεπε οι ανεξάρτητοι Έλληνες να στηρίξουν μια πρόταση δυσπιστίας εφόσον έρθει από τη Νέα Δημοκρατία, αν έρθει και όταν έρθει. Για το αν υφίσταται κάτι τέτοιο ως σκέψη, τοποθετούνται στην αντίπερα όχθη κάποιοι άλλοι από το ίδιο κόμμα. Για το αν συμφωνούν με τον τρόπο τοποθέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του κυρίου Καμένου. Όλη αυτή η εικόνα μήπως τελικώς προδικάζει ότι τα πράγματα βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο? Να σας πω, όπως δεν μ' αρέσει να μιλάω εκ των υστέρων, δεν μ' αρέσει και να γυρνάω το φλιτζάνι. Λέω το εξής όμως, ότι αν το 2012 είχαμε έναν κομματικό μετασχηματισμό που προφανώς ήταν και πολιτικός μετασχηματισμός, ένα κόμμα του 3%, το οποίο το υπηρετώ 20 χρόνια, βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και μετά στην κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι και οι εκλογές που έρχονται θα επανατοποθετήσουν τους εκπροσώπους και τα κόμματα. Απλώς μου δίνεται ευκαιρία για κάτι που ήθελα να πω πάρα πολύ καιρό, κύριε Χαρίτο, και δεν μπορούσα να το γράψει σε ένα tweet ή σε ένα post στο Facebook. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι με τον τρόπο με τον οποίο τα fake news που με ρωτήσατε πριν, ο μετασχηματισμός της δημόσιας εκφοράς λόγου από τους εκπροσώπους των κομμάτων, βάζω και το δικό μου κόμμα, έχει μετατραπεί σε μια αγωνία να ξεπεράσουμε τα like. Ακόμα και οι εκπομπές, κύριε Χαρίτο, δείτε, πολλές φορές η σκαλέτα τους, εγώ πια δεν βλέπω ενημερωτικές λεγόμενες εκπομπές, γιατί η σκαλέτα είναι ένα timeline του δημοσιογράφου ή τα πιο hot του Facebook, οδηγεί όλο και περισσότερο κόσμο να απομακρύνεται από την πολιτική. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Και εάν συνεχίσουμε οι εκπρόσωποι, οι αιρετοί όλων των βαθμίδων να κονταροχτυπιόμαστε στο Twitter και στα social media, να έχουμε έναν λόγο λαϊκό, αλλά που δεν δίνει απαντήσεις τελικά, παρά μόνο αυξάνει τα like. Εγώ στις επόμενες εκλογές θεωρώ ότι το πρόβλημά μου, και προσέξτε, δεν θέλω να στρογγυλεύω, δεν θέλω να είμαι όλος και για όλα, το πρόβλημα και του κόμματός μας είναι να απευθυνθεί σε εκείνους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι διεμείβεται μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλο κομμάτι εντός του δικού μου κόμματος που ακόμα μιλάει διαφορετικά. Οι συνεργασίες από εδώ και πέρα. Άρα. Αύριο μεθαύριο, όταν γίνουν οι εκλογές, και δεν μιλώ για τις αυτοδιοικητικές, εκεί τα πράγματα. Για τις εθνικές. Άρα θεωρώ το εξής, ότι όπως πράξαν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, θα πρέπει, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα πρέπει να φτιάξει ένα προγραμματικό πλαίσιο στο οποίο θα συμφωνήσει το όποιο κόμμα για να μακροημερεύσει. Θυμάστε ότι το 12 αναζητούνταν 12 σημεία μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ, σήμερα Κοινάλ, αφού περάσαν και κάποια άλλα ονόματα, και της Νέας Δημοκρατίας, που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφού ορκίστηκε η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνουν, είτε συγκυβερνήτης θα είναι η ΑΝΕΛ, είτε κάποιο άλλο κόμμα. Μιλήσατε για ένα προγραμματικό πλαίσιο. Το προγραμματικό πλαίσιο αυτό ενδεχομένως να χρειάζεται να προκύψει και μέσα από ένα συνέδριο το οποίο θα ξαναδεί λίγο τις θέσεις και τις αρχές του κόμματος. Ναι, νομίζω καταρχάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν το 2014, σήμερα έχει μια διαδρομή, έχει υποστεί μια μικρή ή μεγαλύτερη μετάλλαξη σε σχέση με τις θέσεις εκείνες. Της εποχής, διάσπαση σαφέστατα. Γιατί το μετάλλαξη είναι και ιατρικός όρος, έχει αρνητικό σημενόμενο, ενώ η αλλαγή δεν είναι πάντα κακό πράγμα. Αφήστε μου, με πάει πίσω στα νιάτα μου, όταν λέγανε για τη μετάλλαξη του συνασπισμού και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να σας πω, μπορεί μέχρι να προβληθεί τούτη η κουβέντα να έχει υποθεί. Βεβαίως χρειάζεται ένα προγραμματικό συνέδριο. Έχει πάρθει απόφαση να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όχι για να αποτιμήσουμε πόσο δεξιόστροφα, όπως λένε κάποιοι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξεμονίμων και εκδεξιών, λειτουργήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν καινούργια διλήμματα μετά τη λήξη του μνημονίου, δηλαδή του ελέγχου και της επιτροπής, όπως την ξέραμε τα τελευταία 8 χρόνια. Οπότε πρέπει να επανατοποθετηθούμε. Σας είπα κάποια στιγμή πριν και το δεύτερο διάλειμμα ότι και Ευρώπη, οι ευρωεκλογές, μην μιλάμε μόνο για τις αυτοδιοικητικές και για τις εθνικές εκλογές. Και ένα από τα διλήμματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε, και αυτή είναι και η δική μου εισήγηση, έχω γράψει αρκετές φορές γύρω από αυτό, είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέα αριστερά. Όχι, δεν ονοματίζω γιατί έχουμε πρόβλημα με το αφημί και τα χρέη, ούτε για να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Μια νέα αριστερά που θα απαντάει τώρα τα διλήμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρώπη των μονοπωλίων ή η Ευρώπη των λαών. Η Ευρώπη της ακροδεξιάς, η Ευρώπη της δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως τον παρακολουθείτε, κάθε φορά που μεταβαίνει στο εξωτερικό και με το Progressive Caucus, το βάζει. Μέρα που είναι 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, για να το πάμε λίγο σύντομα, οι τάσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο κόμμα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σε μια θετική κατεύθυνση, λειτουργεί σαν την αφύπνιση σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Τουλάχιστον πρέπει να λειτουργεί περισσότερο αφυπνίζοντας το κυβερνητικό σχήμα και λιγότερο αυτό αναπαραγωγικά, όπως γίνεται όμως σε όλα τα κόμματα, κύριε Χαρίτο. Δηλαδή, και για να τα λέμε και με τα πράγματα με το όνομά τους, πολλές φορές οι τάσεις είναι φράξεις, δεν έχουν ιδεολογική πλατφόρμα και ουσιαστικά είναι μόνο για την επανεκλογή τους. Νομίζω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ερχόμαστε από μια παλιά παράδοση, δεν υπήρξε κόμμα εξουσίας για να μας συνέχει το συμφέρον και η αυτοαναπαραγωγή στις καρέκλες μας. Έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κόμμα εξουσίας όμως με τον τρόπο. Όχι, αντιθέτως πήγα να σας πω ότι πολλές φορές περισσεύει και η κριτική. Περισσεύει και η κριτική. Και περισσεύει και η ενσωμάτωση μιας ενοχής σε σχέση με το τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά όχι με τη λογική του εφικτού. Η απώλεια την οποία έχει υποστεί το κόμμα λόγω της κυβέρνησης.
είναι αναστρέψιμη μέχρι τις εκλογές, ούτως ώστε να γοητεύσει σε έναν ικανό βαθμό και να κερδίσει τις εκλογές ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι ιατρική όρη, αν μπορούμε να αναστρέψουμε. Θέλεις να αναστρέψεις μόνο το κακό. Εγώ να σας πω, δεν έχω αυτή τη στιγμή μετρήσεις. Έχω όμως την πολυτέλεια να συνομιλώ με συμπολίτες που είναι από. Δεν είναι ομοιογενείς ή περιφερειατικής. Έτσι, άλλο η πολιτεία και η Κάλλη, άλλο η Δραπετσόνα και το Κερατσίνι. Και αυτό που βλέπω είναι ότι μόλις και ήδη οι άνθρωποι και οι συμπολίτες μας δούνε αυτές τις 18 νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε η σημερινή κυβέρνηση, 16 εκ των οποίων εντός επιτροπίας και 2 μόνο εκτός, πώς αποτυπώνονται στη ζωή τους, μιλάνε πολύ διαφορετικά από ό,τι στα τηλεπαράθυρα. Λοιπόν, δεν πρόκειται για να βρούμε καμιά θεραπευτική αγωγή αναστρέψιμη. Η δυσκολία είναι αυτή που δεν τη λέμε. Και ποια είναι η δυσκολία? Και δεν είναι μόνο δυσκολία του κυβερνώντος κόμματος. Οφείλει να είναι δυσκολία όλων. Ότι μετά την επιτροπία, πόσο έτοιμοι είμαστε να λειτουργήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, ώστε να μην ξαναδώσουμε ραντεβού με την επόμενη χρεοκοπία. Να θυμίσω ότι μετά το 1821 η χώρα έχει χρεοκοπήσει τουλάχιστον 7 φορές. Κοιτάξτε, δεν είναι κισμέτ αυτό. Άρα, εμένα η αγωνία μου, και δεν το λέω τώρα πρώτη φορά σε εσάς, δεν το εκμυστηρεύουμε σε εσάς. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ναι, θα μου επιτρέψετε. Είναι να λειτουργήσει διαφορετικά και το κυβερνών κόμμα και όλα. Ότι οι εκλογές μπορούν να κερδιθούν από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας λέω. Mm-hmm. Σας έχω πειράξει 2-3 φορές, είστε ευγενέστατος. Ότι διαφωνώ ακόμα και με την εκφορά της ερώτησής σας. Διότι το αναστρέψιμο το λέμε, ας πούμε, για κακές αρρώστιες. Έχει μπροστά του πολλά ακόμα να κάνει το κυβερνών κόμμα. Και πολλά από τα οποία είναι μόνο μετρήσιμο. Εάν δεν τις κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, ποια θα είναι η αιτία, τι έχει πάει λάθος? Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Πάλι θα γυρίσουμε το φλιτζάνι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή με τη μείωση της ανεργίας, με τις συλλογικές συμβάσεις, με το γεγονός ότι κατορθώσαμε και περάσαμε το σκόπελο των αξιολογήσεων, για το οποίο κάθε φορά η εξωματική αντιπολίτευση ζητάει και εκλογές. Κάθε φορά δεν θα τους περνούσαμε. Η ιστορία των συντάξεων και όλα δείχνουν ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει σε τηλεοπτικό χρόνο, φωνάζει ο σκηνοθέτης, γιατί θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε ένα άλλο ερώτημα. Έχει πολύ υποθετικό λόγο. Σας λέω όμως ότι αν συνεχίσει έτσι θα τις κερδίσει. Σε προσωπικό επίπεδο συμφωνείτε απόλυτα με τους χειρισμούς που έγιναν από το κυβερνητικό επιτελείο τις σχέσεις με τους ευρωπαίους εταίρους, με τους θεσμούς που λέμε, το βαθμό εφαρμογής του μνημονίου, του τελευταίου μνημονίου και το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα? Τώρα ξαναπάω πίσω σε εκείνη την πόρτα που δεν έκλεισα, τα διεθνή που λέτε εσείς και τα ευρωπαϊκά, και λέω ότι εάν τέλος πάντων δόθηκε από το 2010 στο 2018 κάποια στιγμή μια μάχη, είναι η μάχη που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση με τους διαπραγματευτές. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν δίναν μάχες, υπογράφαν κάτι χαρτοπετσέτες και αυτό πια το ξέρουμε. Δύο ερωτήματα ακόμα για να κλείσουμε τούτη εδώ την απόψινή εκπομπή. Θα ξεκινήσω, θα επιστρέψω εκεί που αρχίσαμε αυτή την εκπομπή, με την απόσταση από τα φώτα της δημοσιότητας. Το έχετε ακούσει, δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα, ότι η Ρένα Δούρου κρατιέται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί έτσι κι αλλιώς το πίσω μέρος του μυαλού της είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η μέρα μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Το σχόλιο από αυτού. Έχω βαρεθεί να το απαντάω, κύριε Χάρη, το γραπτά στα social media κτλ. Δεν έχει μεγαλώσει ούτε ο σημερινός πρόεδρος του κόμματός μου, τον οποίο το στηρίζουμε απόλυτα, ούτε εγώ σε κόμματα που διαμορφώναν δελφίνους και επόμενες μέρες. Να σας θυμίσω ότι γι' αυτό το λόγο είχαμε λιδωρηθεί κιόλας ο χώρος διαλόγου και κοινής δράσης, οι πολλές συνιστώσεις. Τώρα πέρασαν όμως τα χρόνια και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δώσει χέγγια. Εάν μπορούμε να λειτουργήσουμε με εκείνους τους όρους που, ξαναλέω, κατέστρεψαν και τα αστικά κοινοβουλευτικά κόμματα, κατέστρεψαν και την αξιοπιστία της πολιτικής. Αυτό είναι για να γεμίζουν παραπολιτικά κάποιοι που άσπιζαν τα μαλλιά τους στη λεγόμενη δημοσιογραφία, αν όχι payrolls, παρακολουθώντας τα άλλα κόμματα. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Εκλογές, mm-hmm, περιφέρεια, mm-hmm, τις κερδίζετε? Νομίζω ότι θα παλέψω όσο πάλεψα και την προηγούμενη φορά, που κανείς δεν περίμενε
να τις κερδίσουμε. Αυτή τη φορά όμως δεν θα παλέψω μόνη μου. Θα παλέψουμε πολλούς και πολλές που έχουν δει σε αυτά τα 4 χρόνια τι έκανε αυτή η διοίκηση που δεν λειτουργήσε σαν τις προηγούμενες. Δεν θα είμαι μόνη μου, κύριε Χαρίτο, αυτή τη φορά. Οι αντίπαλοι οι οποίοι έχετε απέναντί σας είναι τέτοιοι που να σας γεννούν το αίσθημα της αγωνίας για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση? Δεν έχω αντιπάλους πρόσωπα. Έχω αντιπάλους πολιτικές που μετά από 4 χρόνια, όπως γίνεται και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βγάζουν γλώσσα. Δηλαδή, πολιτικές οι οποίες κατέστρεψαν θεσμούς, κατέστρεψαν τοπικές κοινωνίες, κατέστρεψαν ολόκληρα κράτη, και μια μέρα που μιλάμε σαν και αυτοί, ξανασκούν κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι κάτι δεν κάναμε καλά. Δεν ήμασταν σε επαγρύπνηση. Αυτό παλεύω. Δεν θα κάνω όπως κάνουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στοχοποίηση εναντίον κάποιου προσώπου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Κυρία Δούρου, ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που...